Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018. Κριός. Κριαράκια μου, σήμερα η μέρα ξεκινά με γοργό τρέξιμο σε επαγγελματικά παύλα οικονομικά ζητήματα. Παρόλο που το νευρικό σας σύστημα δεν είναι και στα καλύτερά του, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στον επαγγελματικό τομέα και αυτό σας αποζημιώνει με επιτυχία. Μυοσκελετικά προβλήματα μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο και καλό θα είναι να προσέξετε και λίγο την υγεία σας. Ο ερωτικός σύντροφος από την άλλη θα σας εκπλήξει σήμερα πάρα πολύ γλυκά. Ταύρος. Ταυράκια μου, πρέπει σήμερα να περιορίσετε έκτακτα έξοδα τα οποία προκύπτουν με γνώμονα πάντα τη λογική. Η σημερινή ημέρα θέλει πολύ τρέξιμο στη δουλειά, μιας και είναι άκρος απαιτητική για τα ζώδια της γης. Λύσεις θα βρείτε από το απόγευμα και μετά στα επαγγελματικά σας θέματα και θα μπορείτε να ασχοληθείτε με τα οικογενειακά σας αλλά και τα ερωτικά ζητήματα. Σήμερα είναι καλό να προσέχετε και λίγο τις μετακινήσεις σας αλλά και στα μικροατυχήματα. Δίδυμος. Μια όμορφη ημέρα ξεκινά για εσάς, αγαπητά μου φιλαράκια. Η ημέρα ευνοεί την επικοινωνία και εσείς από την άλλη μαγνητίζετε όλο τον περίγυρό σας. Δώστε βαρύτητα στα επαγγελματικά αλλά και οικογενειακά ζητήματα και από το απόγευμα και μετά χαρείτε τη συντροφιά των αγαπημένων σας ανθρώπων. Η μέρα είναι κατάλληλη για να κλείσετε συμφωνίες παντός τύπου. Και περνάμε στον καρκίνο. Ναι, επαγγελματικά ανοίγματα ανοίγονται σήμερα και αυτό σας αγχώνει. Με ήρεμο τρόπο αλλά και διάλογο θα ξεφύγετε από τα δύσκολα προβλήματα τα οποία σας αποσυντονίζουν λιγουλάκι σήμερα. Η μέρα είναι κατάλληλη για να προσεγγίσετε σωστά το τέρι σας και παρέα να βρείτε λύσεις σε ζητήματα σπιτιού. Είναι μια περίοδος για σας καταλυτική και η επίλυση των προβλημάτων είναι μια ανάσα κοντά σας. Και πάμε στα λιοντάρια. Αγαπητά μου φιλαράκια, σήμερα το τρέξιμο έχει την τιμητική του. Η καλή σας διάθεση είναι σύμμαχος για να βρείτε λύσεις παντού. Σήμερα ξεφεύγετε από τα τετριμένα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταφέρετε πολλούς δύσκολους στόχους. Από εδώ και μπρος τα πράγματα θα ρολάρουν όπως το θέλετε εσείς. Τι βασιλιάδες είστε. Και περνάμε στην Παρθένο. Σήμερα πολλά προβλήματα θα πάρουν το τέλος τους χάρη στην υπομονή και την εργατικότητά σας. Δώστε προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων για να χαρείτε από εδώ και μπρος όμορφες ερωτικές στιγμές αλλά και οικογενειακές. Μην δίνετε σημασία στα λόγια τρίτων και πρέπει να τακτοποιήσετε και λίγο το φιλικό τομέα στον οποίο αντιμετωπίζετε ένα μικρό προβληματάκι, το οποίο θα ξεκαθαρίσει λίγο συντόμως. Δώστε βαρύτητα σε αυτά που έχει να σας πει και ο ερωτικός σύντροφος. Και περνάμε στο ζυγό. Η σημερινή μέρα είναι μοναδική για να μπορέσετε να πετύχετε τους φιλόδοξους στόχους σας, οι οποίοι θα πάρουν σάρκα και οστά σήμερα. Κάθε βήμα σας είναι προσεκτικό στον τομέα της εργασίας και αυτό σας δίνει κουράγιο για να προχωρήσετε παρακάτω, με την επιτυχία βέβαια δίπλα σας. Απολαύστε από το απόγευμα και μετά, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, φυσικά πρέπει να γιορτάσετε και λίγο τις νίκες σας. Σκορπιός. Σκορπιοί μου, σημερινή ημέρα για εσάς είναι καταπληκτική, μιας και καταφέρνετε επιτέλους να ηρεμήσετε. Με καθαρό μυαλό πετυχαίνετε στόχους που δεν φανταζόσασταν. Ένα οικονομικό θέμα το οποίο προκύπτει να μην σας αγχώσει, γιατί η λύση θα βρεθεί από φίλο παύλα συνεργάτη. Ήρθε η στιγμή να κοιτάξετε λίγο πιο βαθιά μέσα σας και να πείτε ανοιχτά ό,τι σας προβληματίζει στον περίγυρό σας. Προσοχή στη διαχείριση του λόγου προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Τοξότης. Τοξοτάρες μου, η σημερινή ημέρα για σας φέρνει καλές και γλυκές εκπλήξεις από τον ερωτικό τομέα, ο οποίος έχει λαμπαδιάσει και φυσικά φταίτε κι εσείς λίγο σε αυτό, γιατί έχετε βάλει φυσικά το χεράκι σας. Η επιτυχία είναι δεδομένη σε όλους τους τομείς, επομένως σήμερα απολαύστε την αύξηση της δουλειάς σας αλλά και την αγάπη του ερωτικού συντρόφου. Χαλαρό λοιπόν το κλίμα για εσάς και φροντίστε να μεταδώσετε τη χαλάρωση αυτή και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Εγώ κεράκια μου γλυκάκια αγαπημένα, το τρέξιμο σήμερα θα είναι άκρος τολμηρό, επομένως αποφύγετε λαθάκια στον τομέα της εργασίας. Αυτό οφείλεται στην υπερβολική σας κούραση αλλά και στην όψη του χρόνου, ο οποίος σας θέλει ναι μεν τολμηρούς, αλλά φυσικά σήμερα πολύ σκεπτόμενους. Δώστε προτεραιότητα σε οικονομικά ζητήματα σήμερα και από το μεσημεράκι και μετά θα βρούμε και τις λύσεις. Και πάμε στον υδροχό. Πολλά εμπόδια για εσάς σήμερα παίρνουν το τέλος τους χάρη στη μαχητικότητά σας αλλά και την αποφασιστικότητα. Παρότι τρέχετε με γοργούς ρυθμούς, η επιτυχία είναι κοντά σας και από το μεσημέρι και μετά θα έχετε τις καλύτερες απολαβές από ό,τι περιμένατε. Δώστε προτεραιότητα και στα ερωτικά σας, τα οποία αυτή την περίοδο είναι στα καλύτερά τους. Ιχθύες. Η σημερινή ημέρα για σας, ψαράκια μου, είναι σημαντική για νέα ξεκινήματα επαγγελματικού τύπου. Η καθημερινότητά σας είναι άκρος ρουτινιάρικη, αλλά εσείς δεν αφήνετε κανένα και τίποτα να σας χαλάσει το κέφι, μιας και ο ερωτικός τομέας σας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Χαλάρωση και ηρεμία θα έχουν την τιμητική τους από το απογευματάκι και μετά γλυκά μου πλασματάκια.
Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.